διοικητής ο κ. Μιχαηλίδης να ανακοινώσει το αποτελέσματα. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα ένα εξαιρετικό αθλητή, τον Ανδρέα Τογγελίδη, που σε αυτή την κατηγορία όπως και τους πρώτους νικητές της κατηγορίας. Η Σταυρούλα Τσολακίδου με 5,5 βαθμούς. Δεύτερη, η Σερεπνιτσέγκο Σβετλάνα. Για τις επόμενες απονομές παρακαλώ τον κύριο Σπυλάλης να έρθει. Για την κατηγορία 18, πρώτος ήταν ο Πορτογάλος ο Μάρτιν Νταβίδ Πιρές Ταβάρες. Ενώ πρώτη κοπέλα ήταν η Ελένη Φράγκη. Για την κατηγορία 16 είναι πρώτο χρυσό. Ο Σπύρος. Ενώ πρώτη κοπέλα είναι η Παπαθανασίου Ελισάβετ. Πρώτο αγόρι κάτω των 12 ετών ο Γιαννουλάκης ο Λάμπρος. Ενώ κάτω των 10 ετών ο Κατοπόδης ο Δημήτρης. Τέλος για να πούμε και τους λίγο μεγαλύτερους κυρίους. Πρώτος είναι ο Χρύσανθος ο Μπούτζας στην κατηγορία των βετεράνων. Λοιπόν, τώρα είχαμε και μία ακόμα κατηγορία την οποία δεν την είχαμε ανακοινώσει. Αποφασίσαμε να δώσουμε και ένα βραβείο στις τρεις πρώτες ομάδες, το οποίο δεν το είχαμε στην προκήρυξη την αρχική. Παρ' όλα αυτά, επειδή είδαμε ότι υπήρχαν 5-6 ομάδες, μπορεί και περισσότερες, αποφασίσαμε να δώσουμε ένα βραβείο. Πρώτη ομάδα, συγχωρήστε με, δεν θυμάμαι ποιοι παίχτες παίζανε ακριβώς, γιατί έγιναν γρήγορα. Πρώτη ομάδα βγήκε η πνευματική στέγη Περιστερίου φυσικά. Ο αρχηγός της ομάδας ο κύριος Μπέλλας Γιάννης, αν μπορεί να έρθει να παραλάβει το κύπελλο. Δεύτερη ομάδα είναι η Ακαδημία Αργοναύτης. Παρακαλεί και ο αρχηγός ο κύριος Πετρονιάς να παραλάβει το κύπελλο. Και τρίτη ομάδα είναι η Ελευσίνα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιος. Οι δύο μου χαιρετήσαμε ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιος άλλο. Εσύ που σηκώθηκες έλα. Ο Ανέστης μόλις είπε
Φυσικά η πνευματική στέγη του Αριστερίου έδειξε το αποθυμένο παιδί που η κορυφαία για την μια κορυφαία σκέψη το πρωτάθλημα όχι την τελευταία στιγμή. Καλά, μην το σχολιάσουμε. Αυτό δεν το σχολιάζουμε. Όχι, μην είναι σχολιάσουμε. Λοιπόν, για ένα σε ένα γρόμο, έλα Βαγγέλη, έλα. Πολύ γενικός κορυφαίος μας είναι ο διαδικτυακός τόπος trendotv.gr ο οποίος είναι κοντά μας σε κάθε και τέλος είχαμε και το ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας, στο οποίο προτεύσανε φυσικά οι τρεις Έλληνες γκρανμέν. Να έρθει η κυρία Σαλταμάρα, Γενική Γραμματέας της Πνευματικής Στέγης του Αριστερίου για τις επόμενες απονομές. Να δώσετε φωτογραφική στον κύριο Κοντουγάνη που κάνει συλλογή. Για να κάνουμε την επόμενη απονομή. Πρώτος είναι ο Πανίκας ο Χρήστος, δεύτερος ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου και τρίτος ο Στέλιος ο Χαλκιάδης. Σειρά που γίνανε και στο τουρνουά. Και οι τρεις γυναίκες οι οποίες προκρίθηκαν για το ανοιχτό πρωτάθλημα είναι πρώτη και πρωταθλήτρια του ανοιχτού πρωταθλήματος Σταυρούλα Εξολακίδου. Δεύτερη η Ζέτα η Γράψα. Και τρίτη η Εύη Μάκα. Επειδή οι τρεις Grand Metre έχουν ήδη πρόκληση για το κλειστό πρωτάθλημα, η πρόκληση πηγαίνει σε παρακάτω παίχτες, εντάξει, οποίοι θα ενημερωθούν προφανώς. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή και ο κύριος Κοντρονιάς και ο κύριος Νικολαίδης έχουν πρόκληση, την πρόκληση παίρνει ο κύριος Μουτούς, ο κύριος Φούρκουλος και ο κύριος Ζιγούρης. Θα ενημερωθούν και εσείς. Συγγνώμη, λάθος, ο Μουτούσης και ο Φούρκουλος. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμείνατε μέχρι αυτή την ώρα για να τιμήσετε τους διακριθέντες αυτού του τουρνουά. Σας ευχαριστώ ακόμα άλλη μια φορά. Και εκείνο που θα ήθελα ήταν κλείνοντας τα παιδιά της Ακαδημίας μας μαζί με τα παιδιά που απάντησαν την ομάδα της πρώτης εθνικής να ανέβουν πάνω για μια αναπτυστική φωτογραφία και θέλω να τους χαιρετήσουμε όλους.